Γκέραλτ πιάνει δουλειά. Παρά το γεγονός ότι θα υποχρεωθεί να κάτσει στον πάγκο του Αποέλ για πρώτη φορά στον ντέρπι με την Ομόνια, θα βρουν αυτός και οι παίκτες του τον τρόπο να σηκώσουν ψηλά τον γαλαζοκίτρινο ενθουσιασμό. Πρόλαβε ο Νικόλας Γεωργίου τον Κώστα Μαλέκο, άφησε για τον Κοναφή που πιέζεται εκεί από τον Σατσά. Σατσάς που κερδίζει το γύρισμα και νη εστία. Σολάκης δεν μπόρεσε. Το σιούτ του γίνεται από μακριά από τον Χάρη Χαραλάμπους. Απομακρύνει Μαλέκος. Έξυπνο πέρασμα για τον Κόκιτς. Φεύγει ο Σολάκης απέναντι. Να δούμε, Κόκιτς συνεχίζει την προσπάθεια. Είναι μόνος ο Σολάκης αμαρκάριστος. Του δίνει τώρα την μπάλα ευκαιρία. Το πλασέ κάτι σαν πάσα στον Γιαλούρη. Θεοδότου. Παλιά. Ράουφμαν δεν θα προλάβει. Το φάουλ που κέρδισε το Αποέλ. Μαλέκος άλλαξε με τον Χαραλάμπους. Παλιά στην περιοχή. Καλή φάση και γκολ. Τον γκολ από ποιον άλλον, από τον Δημήτρη Δασκαλάκη. Λέγαμε προηγουμένως για αυτόν τον ποδοσφαιριστή που είναι ο πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής του Αποέλ. Εδώ ο πάγκος του Αποέλ με τον κύριο Γκέρα ψύχτεμα. Να δέχεται ψύχτεμα αυτή την ευχάριστη σίγουρα εξέλιξη για την ομάδα του. Ξανά η φάση. Μαλέκος. Παλιά στην περιοχή, ο Δασκαλάκης σηκώστηκε πιο ψηλά. Από τον Νικόλα Γεωργίου έχω την εντύπωση εκεί. Ήρθε από πίσω με δύναμη και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 το Αποέλ παίρνει προβάδισμα, έναν γκολ που σίγουρα θα δώσει άλλη τροπή. Μαλέκος για τον Σίνισα Κόκιτς και αυτός για τον Σατσά. Παλιά στην περιοχή. Πέρασε πίσω η μπάλα, Χαραλάμπου σε καλή θέση και γκολ από τον Μαλέκο. Ο Κώσταν Μαλέκος πετυχαίνει γκολ. Το πρώτο του επίσημο γκολ με την φανέλα του Αποέλ. Και το Αποέλ 3 λεπτά μετά το 1-0 κάνει τα τέρματά του 2. Εδώ ξανά. Και πράγματι ο Κώσταν Μαλέκος, έχω την εντύπωση ότι είναι σε κανονική θέση την ώρα που χτυπάει την μπάλα ο Χαραλάμπους, διότι κάποιοι ποδοσφαιριστές εκεί σήκωσαν το χέρι, διαμαρτυρήθηκαν να μην δρά στον βοηθό για ο περίπτωση offside. Σατσάς τώρα για το Αποέλ. Βρίσκει τον Σολάκη και αυτός τον Κόκιτς που είναι ξεμαρκάριστος. Το σούτ από τον Σίνισα Κόκιτς και το κόρνερ από την επέμβαση του Τάσου Γιαλούρη. Είναι 5-2 τώρα από το σφαιριστές Χαραλαμπίδης. Καθυστερεί ο Χαραλαμπίδης και χάνει την μπάλα από τον Χάρη Νικολάου. Κόκιτς που φεύγει, συνεχίζει. Παλιά για τον Χαραλαμπίδη και απεκεί για τον Σολάκη. Μαλέκος, κακό κοντρόλ. Χάρης Νικολάου. Χάρης Νικολάου συνεχίζει την προσπάθεια. Να δούμε, παλιά στην περιοχή για τον Ράουφμαν. Ξανά Χάρης Νικολάου. Διώχνει την τελευταία στιγμή εκεί. Και νέα προσπάθεια για την Ομόνια. Με τον Μιχαήλοβιτς. Παλιά στην περιοχή είναι εκεί ο Ράουφμαν. Την τελευταία στιγμή η παρέμβαση από τον Χάρη Χαραλάμπους. Με αντίπαλο τον Χαραλαμπίδη. Δοκίμασε εκεί να περάσει ανεπιτυχώς. Έδιωξε καθαρά ο Χαραλαμπίδης και φεύγει το Αποέλ στην αντεπίθεση με τον Κώστα Μαλέκο. 3-2. Μαλέκος για τον Αγαθοκλέους. Με μια η πρώτη κεφαλιά που πήγε στην εστία έξω όμως. Αγαθοκλέους που άφησε όμορφα και άλλαξε όμορφα με τον Χαραλαμπίδη. Είναι δύο ποδοσφαιριστές του Αποέλ μόνοι τους απέναντι και βγαίνουν τελικά σε θέση offside. Κώστας Μαλέκος που ίσως θα δει και την κίτρινη κάρτα τώρα. Θα ξαναδούμε. Όχι. Αδικαιολόγητη απόφαση του βοηθού. Η μπάλα πήγε στον Κώστα Μαλέκο. Θα πρέπει να περιμένει ο κύριος Παπαπαναγιώτου. Κοντολεύθερο στο κόρνερ. Εκτελεί Ράουφμαν την πρώτη κεφαλιά. Διώχνει ο Χριστοδούλου πριν τον Κοναφή. Είναι μόνος ξεχασμένος απέναντι ο Ηλίας Χαραλάμπους. Που είναι στην περιοχή τώρα πλάγια. Συγκλίνει. Να δούμε η ευκαιρία κλασική και στο δοκάρι. Κάνει μόνο στην προσπάθεια, περνά για τον Μαραγκό με μια αυτός για τον ξεχασμένο Σίνισα Κόκιτς. Να αυτό που λέγαμε. Με κενά τώρα η άμυνα Αγαθοκλέους από κοντά, η μπάλα έξω. Ο Κώστας Μαλέκος που το κέρδισε θα το εκτελέσει. Εκτελεί η κεφαλιά, καινή εστία και γκολ. Το γκολ από τον Δασκαλάκη. Είναι εκπληκτικό πράγματι αυτό που συμβαίνει με αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Πετυχαίνει δεύτερον γκολ στο παιχνίδι, δίνει ένα σαφέστατο προβάδισμα στην ομάδα του. 3-0. 3-0 λοιπόν. Εδώ ξανά ήρθε πάλι εκεί ο Δασκαλάκης από πίσω. Εδώ στην προσπάθεια πρώτα του Οχαρίδη. Ράουφμαν τώρα
την παλιά που διώχνει ο Ζουνίδης. Ράουφμαν επαναφέρει. Ξανά ο Ζουνίδης στα ύψη. Ηλίας Χαραλάμπους που ήρθε. Κάνει και το σούτ. Μορφής θα μαζέψει. Σφύριξε ο κύριος Πάπουτσος. Εκτελεί ο Μαραγκός. Συμπαλά πάει έξω.